να πω ότι η απόφαση της κυβέρνησης... Και θα μιλά, παιδιά, λίγο. Συγγνώμη. Η απόφαση της κυβέρνησης να αποταθεί στο Κοινοβούλιο και δια του Κοινοβουλίου και του Προέδρου της Δημοκρατίας στον ελληνικό λαό αποτελεί μια απόφαση η οποία δικαιώνει την δημοκρατική επιταγή και τη λαϊκή εντολή. Το άρθρο 114, το άρθρο 120 του σημερινού μας συντάγματος προβλέπει ότι η τήρηση του συντάγματος και η αφοσίωση στην πατρίδα και στη δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Και ακόμη ότι η τήρηση του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται εναντίον οποιοδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Οι μνημονιακοί εκβιασμοί, η ασφυξία που επιχείρησαν να επιβάλλουν οι λεγόμενοι θεσμοί αποτελούν βία κατά του συντάγματος και κατά της δημοκρατίας. Και την απάντηση αντίστασης καλείται να δώσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στο δημοψήφισμα. Οι δανειστές επιχειρούν να τιμωρήσουν την κυβέρνηση που αντιστέκεται και τον λαό που δεν υποτάσσεται και δεν πειθαρχεί. Η κυβέρνηση ανέλαβε μια ιστορική πρωτοβουλία 41 χρόνια από την θέση σε ισχύ του συντάγματος να υλοποιήσει την αμεσοδημοκρατική διαδικασία του δημοψηφίσματος και να δείξει εμπιστοσύνη στο λαό. Τι θα σημαίνει ένα όχι την επόμενη Κυριακή? Ένα όχι σημαίνει ότι ιστορικά έχει σημάνει το όχι του λαού μας. Τι ώρα θα γίνει η προσυνεδρίαση, τι έχετε προγραμματίσει? Στις 12 η ώρα έχει ήδη αναρτηθεί η ημερήσια διάταξη. Α, 12 η ώρα.